τις στρατηγικές προτεραιότητες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας το να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε έργα ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού. Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι κάτι το οποίο για εμάς εδώ στη Φλόρινα είναι υποχρεωτικός. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μαζικό, αλλά όλα αυτά που έχουμε, το χιονοδρομικό μας, τα μονοπάτια μας, τις περιοχές Natura, είναι αυτές οι οποίες πρέπει να μπορέσουμε να προωθήσουμε. Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, μας αναγκάζει να εκμεταλλευτούμε αυτά τα προγράμματα, τα διασυνοριακά, και ταυτόχρονα να αναπτύξουμε και σχέσεις καλής γειτονίας με την γειτονική χώρα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αυτά ακριβώς, τον εναλλακτικό τουρισμό, έχει μέσα μονοπάτια τα οποία θα πρέπει να συντηρηθούν, να σημανθούν, έχει κιόσκια τα οποία θα μπορέσουμε να κατασκευάσουμε, αλλά ακόμα πιο σημαντικά ίσως από αυτά τα οποία ήταν υποχρέωσή μας και δεν μπορέσαμε να τα υλοποιήσουμε λόγω έλλειψης κονδυλίων, είναι το να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια οδηπορικά, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις σύγχρονες τεχνολογίες όπου θα έχουμε ψηφιακούς χάρτες, θα έχουμε το ίντερνετ, ίσως και κάποιες εφαρμογές, έτσι όπως εξελίσσονται τα έξυπνα κινητά Android, όπου θα μπορούν να βλέπουν ο καθένας το κινητό του αυτή τη στιγμή τι υπάρχει δίπλα του, ποιο μονοπάτι μπορεί να τραβήξει, θα υπάρχουν ψηφιακές απεικονίσεις και σαφώς θα υπάρχει και διαφημιστικό και προωθητικό υλικό για όλο το πρόγραμμα. Και κάποιες καταχωρήσεις σε μεγάλες εφημερίδες, έτσι ώστε στο τέλος του προγράμματος και εμείς ως περιφέρεια να είμαστε ωφελημένοι και η Δυτική Μακεδονία στο σύνολό της να είναι ωφελημένη, άρα και οι σχέσεις των δύο χωρών.